Λοιπόν, καλησπερίζουμε και απόψε από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας εδώ και αυτή την εβδομάδα, γιατί πώς θα το κάνουμε και εμείς εδώ εκπροσωπώντας τον Πανιώνιο σαν ερασιτέχνη με όλα τα αθλήματα εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε και εμείς κάποιες αδυναμίες. Λοιπόν, ένα τμήμα που, όπως μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο προπονητής και υπεύθυνος από την ίδρυσή του φίλος Γιώργος Φραγκελάκης, κλείνει σχεδόν 20 χρόνια ζωής, μπαίνουμε στα 19 με λίγα λόγια, και επί τη ευκαιρία, ενώ μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την επικαιρότητα και για τα πολλά τουρνουά και τις διακρίσεις που έχουν τα παιδιά μας από την ηλικία του τζούνιο και πιο πάνω, αγόρια και κορίτσια, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα όμως και το Πανιώνιο Τζούντο τουρνουά, το οποίο έχει γίνει θεσμός και γίνεται κάθε χρόνο ανεξαρτήτως αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή όχι, με εξαίρεση τα 2 χρόνια νομίζω του κορονοϊού, θα μας τα πει εδώ και υπεύθυνος έφορος και καλεσμένος μας σήμερα φίλος Σταύρος Κατσούλης, και θα μιλήσουμε κυρίως για τη διοργάνωση που ήταν πολύ επιτυχημένη και γενικότερα πώς βλέπουμε το μέλλον του αθλήματος τώρα που δεν έχουμε πια και καθόλου λειτουργικά προβλήματα και θα μπορούμε να πούμε για μια καινούργια αρχή με ανανεωμένο τμήμα και αρκετούς βοηθούς προπονητές που μας είπε ο φίλος μου ο Γιώργος. Λοιπόν, καλησπέρα Σταύρο. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, έλα λίγο πιο κοντά να ακούγεσαι γιατί τα μικρόφωνα έχουν θέμα. Λοιπόν, ωραία. Πολύ χαρά, σας ξαναβλέπω. Λοιπόν, ο Σταύρος δεν μπορούσε να είναι την προηγούμενη εβδομάδα γιατί έχουμε και υποχρεώσεις επαγγελματικές που θα μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τουρνουά και την πρώτη εντύπωση να μου πεις τώρα, γιατί νομίζω ότι κάναμε και κάποιο ρεκόρ, αλλά θα μου τα πεις εσύ. Λοιπόν, το οποίο έγινε, να πούμε ότι έγινε στο Βαρύκας, όπως γνωρίζετε εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχει το Αρτάκης, και έγινε στο Βαρύκας όπου είχε γίνει και πέρσι. Ναι. Αλλά θα τα πούμε λοιπόν από την αρχή. Λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε το Αρτάκης όπως είναι γνωστό, εδώ και καιρό, ναι. Εδώ και καιρό μπορέσαμε πέρυσι και εξασφαλίσαμε το Βαρύκας. Βέβαια, με δεδομένο ότι στο Βαρύκας έπαιζε και το μπάσκετ πέρυσι, δεν υπήρχε δυνατότητα να το έχουμε 2 μέρες όπως είναι το επιθυμητό για μας. Το είχαμε 1 μέρα. Φέτος όμως είχαμε τη δυνατότητα και το είχαμε για 2 μέρες. Αυτό ήταν ευλογία για το τμήμα και για την διοργάνωση, διότι... Διότι ο Πανιώνιος αγωνίζεται σε άλλο γήπεδο, πια δεν έχει. Ακριβώς, έχει απελευθερωθεί το γήπεδο της υποχρεώσης του μπάσκετ στις αγωνιστικές και ως εκ τούτου με μια αρκετή προσπάθεια. Δεν είναι πολλά τα τμήματα που γυμνάζονται. Ναι, να πούμε ότι στο Βαρύκας είναι το σπίτι των πάντων, των ακαδημιών του μπάσκετ. Των παιδών, των εφήβων κτλ. Αλλά ευτυχώς που έχει γίνει και το απέναντι, να πούμε. Έχει γίνει το απέναντι. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες πολύ. Και υπάρχουν κάποιες ώρες που μπορέσαμε, φαντάζομαι, να το πούμε και αυτό, ότι είχατε έρθει σε συνέντευξη με τον Αριστερή. Ασφαλώς. Και με τα τμήματα που προχωρούν. Σε πλήρη συνεργασία και συνεννόηση, δεν το συζητάμε αυτό. Είμαστε... Γι' αυτό λέμε ότι στον Πανιώνιο είμαστε μια οικογένεια. Έτσι. Μια γροθιά πάνω απ' όλα. Ως εκ τούτου... Και έτσι μπόρεσε να γίνει δύο μέρες. Ακριβώς. Μπόρεσε και έγινε δύο μέρες. Ήταν μια οργανωτική ευλογία για μας, γιατί απελευθέρωσε τον αναγκαίο χρόνο να κάνουμε τη διοργάνωση περίπου όπως τη θέλαμε. Θέλουμε ακόμα περισσότερα να δώσουμε. Γιατί είχαμε συμμετοχή, παίρνουμε και το νούμερο. Θα τα πω όλα έτσι με τη σειρά του. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το γήπεδο για δύο μέρες. Αυτό μας έδινε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στη διοργάνωσή του. Είχαμε ρεκόρ δηλώσεων συμμετοχής. Φτάσανε περίπου τις 960 οι δηλώσεις των αθλητών, αγόρια, κορίτσια όλων των ηλικιών. Έχουμε πιάσει τέτοιο νούμερο κάποιες πιο πάνω. Το πλησιάσαμε, το περάσαμε αυτή τη φορά. Πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αλλά είχαμε το Αρτάκης τότε που ήταν. Ασφάλως. Αλλά ήταν και η δυναμική που είχε αναπτυχθεί στα χρόνια πριν το κορονοϊό, που εκεί λιγάκι περιορίστηκαν τα πράγματα. Γιατί ως γνωστόν τα δυναμικά αθλήματα και τα αθλήματα επαφής ήταν από τα πρώτα που. Δύο χρόνια ήταν μεγάλο, δύσκολο ο κάβο. Από τα πρώτα που ανεστάλησαν και τα τελευταία που επανήλθαν. Γι' αυτό. Ήμασταν δύο χρόνια σχεδόν, ναι. Όχι μόνο διότι στου εξωτερικού χώρου λειτουργούσε δειλά-δειλά ο στίβο, το ποδόσφαιρο. Επιτράπηκε προ το τέλο όλων των αθλημάτων η επαφή και η προπόνηση. Και βέβαια, αυτό ήταν και το ψυχολογικό κομμάτι, δικαιολογημένο βέβαια. Ήταν τα τελευταία αθλήματα αυτά, τα δυναμικά τη επαφή που οι γονεί εμπιστεύτηκαν τι συνθήκε. Ότι είναι ασφαλής για να στείλουν τα παιδιά τους και σε σχέση με άλλα αθλήματα που ήταν σε εξωτερικούς χώρους είχαμε δεχτεί ένα έτσι μεγαλύτερο πλήγμα. Βέβαια, γιατί να πούμε τα άλλα αθλήματα, όλα τα άλλα αθλήματα που είναι σε εξωτερικούς χώρους και που υπήρχε μια αυστηρή απαγόρευση, βρίσκανε τρόπους οι προπονητές
να το κάνουμε. Εσείς δεν μπορούσαμε. Πώς θα πείσετε τους γονείς να κάνουμε προπόνηση, αφού η προπόνηση είναι, δεν είναι. Εσωτερική και επαφής. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το περάσαμε αυτό. Το περάσαμε λοιπόν αυτό. Ο κόσμος αγκάλιασε ξανά και τη διοργάνωση και το Πανιόνιο και την ποιότητα που ξέρει ότι θα βρει σε αυτό το τουρνουά. Οι δηλώσεις λοιπόν ξεπέρασαν τις 950-960 σε αυτό το διήμερο. Ηλικιακές κατηγορίες, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες ήταν από μικρά παιδάκια των 6 χρόνων. Από τα, μου είπε και ο Γιώργος, από τα 5-6 που ξεκινάει. Ακριβώς, τα mini juniors όπως τα λέμε στη δική μας κατηγοριοποίηση των ηλικιών, μέχρι νέες άνδρες και άνδρες, νέες γυναίκες και νέους άνδρες. Λοιπόν, οργανωτικά λοιπόν, επειδή είχαμε και την περσινή εμπειρία, γιατί η περσινή διοργάνωση ήταν η 7η φετινή, θα τα πούμε όλα. Έχουμε αρκετά πράγματα και τα έχω στο μυαλό μου να αναφέρουμε και τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα και το σύλλογο και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν και ήταν πολύ αυτή η ομάδα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, πέρυσι διοργανώθηκε το 7ο Πανιόνιος Cup για πρώτη φορά στο Βαρύκας. Και για μία μέρα όπως προείπαμε. Αυτό ήταν μονοήμερο λόγω του μπάσκετ όπως είπαμε. Εκεί λοιπόν αναγκαστικά και εμείς ως πρώτη διοργάνωση που διοργανώνονταν στο Βαρύκας βρίσκαμε λίγο τα πατήματά μας και τρόπους για να διευθετήσουμε έναν μεγάλο πάλι όγκο αθλητών. Δεν έφτασε αυτόν τον αριθμό, αλλά ήταν πάλι πολύ μεγάλο. Να πούμε ότι γύρω σε 700 πέρυσι. Ο χώρος ο πιστός δεν συγκρίνεται με το. Ασφάλως. Αλλά έπρεπε εμείς να τηρήσουμε τα ποιοτικά στάνταρτ που έχουμε συνηθίσει. Και γι' αυτό κάναμε μια προσπάθεια η οποία είχε διάφορες παραμέτρους. Μία από αυτές ήταν να χρησιμοποιήσουμε. Βγήκε πολύ καλά. Χρησιμοποιήσαμε και αξιοποιήσαμε το χώρο κάτω από την κερκίδα για να κάνουμε τη ζύγιση και χωριστό προθερμαντήριο. Κάτω από τη θύρα 2, κάτω από το γυμναστήριο. Ακριβώς, το οποίο είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο τουρνουά που έχει χωριστό προθερμαντήριο. Εκτός από το Πανελλήνιο που μας είχε φιλοξενήσει παλιότερα. Ο οποίος είχε ένα χώρο ο οποίος ο Πανελλήνιος δεν τον χρησιμοποιούσε ως προθερμαντήριο και μας τον παραχώρησε και τον κάναμε προθερμαντήριο. Αλλά αυτό σε πιο περιορισμένη κλίμακα. Ούτε το Αρτάξι είχε χωριστό προθερμαντήριο γιατί ήταν η διαμόρφωσή του τέτοια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάναμε αυτή την καινοτομία για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε όλο αυτόν τον όγκο αθλητών και να αγωνιστεί στις σωστές ώρες. Άρεσε στον κόσμο αυτό, αλλά έδωσε και τη δυνατότητα στον αγωνιστικό χώρο να μην καταλαμβάνεται κάποια αρκετά λεπτά τη ώρα για την προσέλευση των αθλητών. Και αυτό βοηθούσε τη διεξαγωγή του προγράμματος. Για να βγει πιο ομάδα. Φέτος λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, έχοντας όλη αυτή την εμπειρία αντλήσει από την περσινή διοργάνωση και έχοντας για πρώτη φορά τις δύο μέρες. Χρησιμοποιήσατε και φέτος το χώρο εκείνο. Χρησιμοποιήσαμε φυσικά και φέτος αυτό το χώρο. Α, ναι. Σαν έξτρα. Σαν έξτρα. Λειτουργήσε εξαιρετικά θετικά γιατί μπορέσαν και αγωνιστήκαν όλοι αυτοί οι αθλητές στην ώρα τους. Γιατί μεγάλωσε και η συμμετοχή, έχοντας. Μεγάλωσε και η συμμετοχή. Βέβαια ήταν και δύο ημέρες. Ναι. Αλλά οργανωτικά στήθηκε έτσι ώστε και να εξυπηρετεί τους αθλητές και τους γονείς και την προσέλευση των γονέων στην κερκίδα, ούτως ώστε να μην υπάρξει νοστισμός. Γιατί και το Βαρύκας έχει περιορισμούς στον αριθμό των προσώπων. Δεν έχει την εξέδρα. Μα ήταν και πρώτη σας εμπειρία, πέρσι. Δεν ξέρατε το χώρο. Ακριβώς. Αποδυτήρια. Πρέπει να. Ακριβώς. Δεν είχε την εξέδρα λοιπόν του Αρτάκης που ήταν πολύ μεγαλύτερη και έπρεπε ακόμα και αυτό να μεριμνήσουμε. Ώστε να ανανεώνει τον κόσμο στην εξέδρα χωρίς να ταλαιπωρεί. Έχει μπει μια εξέδρα. Έχει μπει, έχουν προσθεθεί καθίσματα. Ο χώρος έχει δεχτεί μεγάλες βελτιώσεις, αισθητικές και πρακτικές. Νέα καθίσματα. Έχει αλλάξει η εικόνα του Αρτάκης, του Βαρύκας, για όσους δεν έχουν έρθει τελευταία έτσι. Προς το καλύτερο και αυτό μας βοήθησε για τη συνολική εικόνα του χώρου αλλά και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αρτάκη. Προπονητές, γονείς κτλ. Να πω εδώ για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι η διοργάνωση αγώνων τζούντο. Υπό την προϋπόθεση να τηρεί κάποια ποιοτικά στάνταρτ και να γίνει στην ώρα της, είναι μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί πάρα πολύ καλό προγραμματισμό ως προς την προκήρυξη των ωρών του προγράμματος για τη ζύγηση των αθλητών και μετά για την κλήρωση και τους αγώνες τους. Και κυρίως προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών ανθρώπων που πρέπει να είναι σε διάφορα κρίσιμα πόστα, ούτως ώστε να ελέγχουν τη ροή των αγώνων και να μπορούν να κατευθύνουν και τους αθλητές και τη γραμματεία και τους διαιτητές και, εν πάση περιπτώσει, τους γονείς και όλο τον κόσμο αυτό που εμπλέκεται. Να μπορέσει να τηρηθεί το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Για να πούμε ένα τα βήματα, καταρχήν. Μαζεύονται οι ομάδες. Η ζύγηση είναι στάδια. Οι ομάδες δηλώνουν συμμετοχή περίπου μια εβδομάδα πριν. Ναι. Κατ' εξαίρεση κάνουμε δεκτές και κάποιες τελευταίες συμμετοχές, γιατί είναι και μικρά παιδάκια, αρρωσταίνουν. Ναι. Οι προπονητές ακόμα δεν έχουν αποφασίσει αν θα τα στείλουν. Συλλέγουμε αυτό το υλικό. Αλλά από την αρχή, την πρώτη μέρα στην αρχή δηλαδή. Την πρώτη μέρα στην αρχή λοιπόν έχουν δηλωθεί.
οι κατηγορίες από τους προπονητές. Οι ομάδες που είναι. Οι ομάδες που έχουν τη συμμετοχή τους. Αυτές αναπεριόδους και ηλικιακές κατηγορίες έχουν χωριστή ώρα ζύγησης. Ζυγίζονται οι αθλητές, λαμβάνονται από τους διαιτητές τα φύλλα ζύγησης, προωθούνται στην γραμματεία, γίνονται κληρώσεις και μετά επιμερίζονται στις επιφάνειες που αγωνίζονται, στα στρώματα, τα τατάμι όπως το λένε στη γλώσσα του τζούντο, τα οποία για να εξυπηρετήσουν τόσους πολλούς αθλητές, ειδικά στα μικρά παιδάκια, ήταν 6 τον αριθμό. Επομένως, όταν ξεκινούσε μια ηλικιακή κατηγορία. Ενώ ο Ατάκης θα μπορούσε να έχει περισσότερο χώρο, δεν ξέρω. Εξαρτάται από τη διαμόρφωση. Αλλά αυτά τα 6 στρώματα, αυτά τα 6 τατάμι αγωνίζονται ταυτοχρόνως. Μα για ταυτόχρονες είναι. Μπορούσε να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό μικρών παιδιών. Βέβαια, στις ηλικιακές κατηγορίες που ήταν μεγαλύτερες και λόγω κανονισμού. Έπρεπε να είναι μεγαλύτερες οι επιφάνειες αυτές. Γι' αυτό, ειδικά με τις προσθήκες των Matrix γύρω-γύρω, φέτος μπορούσαν να είναι κατά μέγιστο για να είναι σωστές 3. Αυτό όμως επειδή ήταν. Α, στους μεγάλους είναι 3 οι αγώνες ταυτόχρονα. Ακριβώς. Επειδή όμως υπήρχε το διήμερο που είχαμε στη διάθεσή μας, μπορέσαμε και το κατανείμαμε σωστά. Και πρέπει να είμαστε μακράν το καλύτερο οργανωτικά σε αυτό το επίπεδο τουρνουά στην Ελλάδα, γιατί όλες οι ηλικιακές κατηγορίες αρχίσαν ακριβώς την ώρα τους. Και να πούμε ότι αυτό έχει να κάνει με τον προγραμματισμό του χώρου και του χρόνου και το πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Ακριβώς. Πρέπει να δεις τις ομάδες, τους αθλητές, πόσοι αγώνες θα γίνουν ταυτόχρονα. Παρά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Δε. Είναι η 8η τουρνουά. Έχετε και την εμπειρία. Τουρνουά, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχουμε μετάσχει, όπως ξέρετε και το έχουμε πει και παλιότερα, σε πολλούς αγώνες του εξωτερικού και σε μικρότερες. Έχετε πάρει feedback. Και έχουμε πάρει πολλή πληροφόρηση από εκεί. Ναι. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οργανωτικά ασχολούνται με αυτό το πράγμα μια ομάδα ανθρώπων που είναι η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή, την οποία θα την πούμε και στη συνέχεια βέβαια. Και υπάρχει η γραμματεία. Ακριβώς. Αλλά είναι τουλάχιστον 2 μήνες πριν που προγραμματίζονται οι λεπτομέρειες αυτού του τουρνουά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Περιττό να πούμε ότι είχαμε την επίσκεψη, είχαμε την τιμή να έρθει και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Νίκος Ελιάδης. Α, ήταν ο Ελιάδης. Ήρθε και μάλιστα την πρώτη μέρα να πούμε έτσι. Αγωνίζεται πλέον στις μικρές ηλικίες ο εγγονός του. Ο εγγονός του Ηλιάδη. Πάει σε 7 χρόνια ξέρω. Ακριβώς. Ήρθε λοιπόν για τον εγγονό του, αλλά εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την αρτιότητα της διοργάνωσης και ενώ δεν είχε καταρχήν την υποχρέωση να έρθει, όχι μόνο ήρθε τη δεύτερη μέρα των αγώνων να παρακολουθήσει. Φιλήσει, ναι. Όχι, σε όλη τη διάρκεια ναι, σχεδόν. Σχεδόν. Αλλά μας έκανε και μια έκπληξη για την οποία τον ευχαριστούμε και νομίζω ότι ευχαριστήσαμε και τα παιδιά και τον κόσμο που ήταν στις εξέδρες, γιατί έφερε τον Ολυμπιονίκη μας τον Θοδωρή τον Τζελίδη. Ο οποίος είχε την ευκαιρία και με τον προπονητή να κάνουν και απονομές, να φωτογραφηθούν με τους αθλητές, να φωτογραφηθούν με τους προπονητές και να καταχειροκροτηθούν βέβαια. Και η χαρά των παιδιών, ας πούμε. Η χαρά των παιδιών που έτυχε να κάνουν τις απονομές ο Ολυμπιονίκης και ο εθνικός προπονητής ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή για το τουρνουά. Αλλά είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι. Και μπούρσε το τουρνουά στο Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Θα μας έκανε τη μεγάλη τιμή αυτή διότι πραγματικά εντυπωσιάστηκε και από την αρτιότητα της διοργάνωσης. Ακριβώς. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ήταν γύρω στους 55 συλλόγους από την Ελλάδα. Καλαμάτα, Βέρεια, Κατερίνη, Αμίντεο, παραδοσιακά. Νομίζω έχουμε κάνει και σε αυτό ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν 52-53 οι σύλλογοι. Όλων των κατηγοριών μιλάμε. Ναι. Όλων των κατηγοριών. Επίσης, πολύ σπάνια αυτό γίνεται σε τουρνουά, μόνο στα πανδημία πρωταθλήματα συμβαίνει. Διοργανώσαμε και ομαδικό. Μάλιστα. Αυτό είναι. Ομαδικό. Βέβαια. Το είχαμε ξανακάνει. Το είχαμε ξανακάνει στο Αρτάκης. Α, στο Αρτάκης. Και τη μοναδική φορά που το Αρτάκης το είχαμε πετύχει και αυτό διαθέσιμο για 2 μέρες. Σε μία μέρα δεν βγαίνει το πρόγραμμα να κάνει. Δεν το είχαμε πάντα 2 μέρες, ή δεν θυμάμαι. Όχι. Ακόμα και το Αρτάκης είχε τόσο όγκο ομάδων ναι, εκτός Πανιωνίου που φιλοξενούσε, που πραγματικά κάναμε αγώνα δρόμου να πετύχουμε αυτή και τη μία μέρα. Ναι. Οι 2 μέρες που συνέβη μια φορά, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν στο 3ο ή στο 4ο, είχε και ομαδικό. Το ομαδικό είναι ένα εξαιρετικά όμορφο θέαμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται. Γίνεται ως εξής. Να το περιγράψουμε λίγο. Συνήθως αποτελείται από 5 ή 7 αθλητές. Συγκροτείται λοιπόν η ομάδα του Πανιωνίου σε μια ηλικιακή κατηγορία που επιλέγουμε ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες. Και τα ίδια κιλά. Όχι. Συγκροτείται από 5 ή 7 άτομα που είναι διαφόρων κιλών. Διαφόρων κιλών. Αλλά ίδιες ηλικίες. Είναι ξέρω, τα 33, τα 36, τα 42, τα 45 ας πούμε κτλ. Υπάρχει δυνατότητα και το κάναμε φέτος και είναι η διεθνή στάση να είναι και μεικτό. Να είναι και αγόρια και κορίτσια μαζί. Στην εφτάδα. Στην εφτάδα αυτή. Παρατάσσονται λοιπόν οι ομάδες με τις εφτάδες τους.
Όποια νικήσει τέσσερι νίκε στην Εφτάδα είναι αυτή που νικάει τον αγώνα. Αλλά εκεί πια νικάει ο Πανιόνιο, όχι ο Σταύρο, ο Χρήστο και ο Δημήτρη. Αρκεί βέβαια η ομάδα που θα. Γιατί πολλέ ώρε οι ομάδε να μην έχουν φτάσει. Όσε ομάδε εκπληρούν. Επιτρέπεται, επειδή αν κάνει τέσσερι νίκε κερδίζει, ανεξαρτήτω αν είσαι φτάθητε. Αν κατεβάσει πέντε και την μπορεί να κατεβάσει πέντε. Και να νικήσει του τέσσερι και να πάρει τον αγώνα. Αυτό λοιπόν έχει μια. Αλλά δεν υπήρχε η προϋπόθεση να το πω, ας πούμε. Να είναι και 7. Όχι. Αυτό είχε την πολύ όμορφη πινελιά παιδαγωγικά. Αυτό πότε ποια μέρα έγινε. Αυτό είναι την Κυριακή το απόγευμα, λίγο πριν του άντρε. Ναι. Αυτό έχει την πολύ όμορφη παιδαγωγική πινελιά ότι ένα κατεξοχήν ατομικό στη συνείδηση του κόσμου άθλημα μετατρέπεται. Νομίζω, ατομικό είναι και στα τουρνουά. Βεβαίω. Μετατρέπεται σε ομάδα. Γίνονται διεθνή τουρνουά και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σε επίπεδο ομάδα. Γίνονται. Όχι Ολυμπιακοί. Όχι. Όμως. Όμως, αυτό... Μέσα στο Ευρωπαϊκό Πτάγμα Τζούντο μπορεί να γίνει και ομαδικό, δηλαδή. Βέβαια. Υπάρχουν διεθνείς ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχουν ομαδικό. Ναι. Έχει μετά. Αλλά όχι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Όχι. Είναι όμως διοργανώσεις αναγνωρισμένες. Διεθνείς. Ευρωπαϊκές, διεθνείς. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει κάποια στιγμή, θα μπορούσε να γίνει, αλλά εκείνο που γνωρίζω με βεβαιότητα να πω είναι ότι θεσμοθετημένα ευρωπαϊκά. Έχουν υπάρξει πολλά. Ευρωπαϊκά τουρνουά έχουν υπάρξει πολλά. Μεταξύ των οποίων έχει συμμετάσχει και έχει νικήσει κιόλα και ο Ηλίας ο Ηλιάδης, ο Ολυμπιονίκης μας που τώρα αποσύρθηκε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ξαναλέω δίνει την παιδαγωγική λεπτομέρεια ή την παιδαγωγική ομορφιά του να έχεις ένα κατεξοχήν άθλημα που είναι ατομικό, να παίρνεις 5 ή 7 μικρά παιδιά και να τα καθιστάς ξαφνικά ομάδα. Και να είναι απ' έξω, να χειροκροτούν, να χαίρονται, να στενοχωριούνται με τις επιτυχίες ή τις δυσκολίες των συναθλητών τους. Αυτή τη μοναδικότητα να μπορεί το ατομικό άθλημα. Αυτό το καταφέρατε σε όλες τις κατηγορίες. Όχι, δεν μας έπαιρνε πάλι ο χρόνος. Είναι και οι κανονισμοί της Ομοσπονδίας που δεν επιτρέπουν δύο αγώνες της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Αν δεν ζούμε άλλο αγωνιστή ήδη. Ακριβώς. Έγινε στα Juniors Α, οι κανονικοί ατομικοί αγώνες έγιναν το Σάββατο και το, πήγε το ομαδικό του έγινε την Κυριακή. Αυτό βέβαια μας εμπόδισε λιγάκι στο να έχουμε περισσότερες συμμετοχές από ό,τι θα θέλαμε. Από ό,τι προσδοκούσαμε, διότι δύσκολα οι γονείς και τα παιδιά θυσιάζουν και Σάββατο και Κυριακή για να αγωνιστούν. Παρόμοια. Αλλά είχαμε συμμετοχή. Είχαμε, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Δημοσιεύτηκαν και στο site και στο Facebook και στα μέσα του Πανιωνίου φωτογραφίες από το ομαδικό με εξαιρετικά χαρούμενα πρόσωπα παιδιών από τη δική μας ή από τις άλλες ομάδες που αγωνίστηκαν. Γιατί τους ένωσε στο ατομικό άθλημα. Να πω εγώ που είμαι και λίγο πάθος στη θέση πήραμε στο ομαδικό. Ομαδικό έγινε αλλιώ στη στο Μίνι Junior. Όχι, ομαδικό είναι στα Junior Σάφη. Στα Junior Σάφη. Εκεί μα έπαιρνε προγραμματικό να για, το. Λόγω χρόνου. Και λόγω χρόνου. Πήραμε την πρώτη θέση βέβαια, είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Η οποία είναι η κατηγορία αυτή, ποια είναι. Junior Σάφη είναι. Είναι εκεί. Εκεί. Είναι λίγο πριν την έκτη δημοτικού. Πάρα τα Μίνι Junior. Είναι Μίνι Junior, Junior Β και Junior Σάφη. Επομένω με αυτή την πινελιά που κι αυτό αποτελεί μια πανελλήνια πρωτιά, να την πούμε. Πρωτοτυπία. Ναι, πρωτοπορία, ξέρω εγώ. Πρωτοπορία, τα άλλα τουρνουά συνήθως δεν έχουν το χρόνο να μπορέσουν ναι. να διεξάγουν αυτό. Εύλογο, ναι. Και περιττώ να πω ότι το λέω με πολύ περηφάνεια γιατί πραγματικά φέτος και με την περσινή εμπειρία που προσθέθηκε στη φετινή διοργάνωση, πραγματικά ήταν άξιο συγχαρητηρίων το τουρνουά και αυτά τα συγχαρητήρια τα πήραμε. Θα βάλεις Έλληνες να κάνεις τον χρόνο από πιο πολλά ομαδικά, πιο πολύ χρόνο να βρεις. Έλληνες βάζει στο μυαλό σου τώρα, λέω εγώ. Έχουμε πολλά στο μυαλό μας. Ο Γιώργος, ο Φραγκελάκης που είναι ο. Θα τα πούμε και αυτά. Βάζει εγώ τον προπονητή από την είδηση του κλίματος. Είναι ένας ακίνητος εργάτης του αθλήματος. Και του βάζει δύσκολα, του βάζει Έλληνες. Μας βάζει δύσκολα και του βάζουμε περισσότερα. Είναι μια αμφίδρομη έτσι σχέση. Μια ιδέα να πει. Το άλλο δευτερόλεπτο την έχουμε σκεφτεί. Το παράλληλο προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε. Την αγκαλιάζει ο σύλλογος, την αγκαλιάζει το διοικητικό συμβούλιο, την αγκαλιάζουν τα παιδιά, την αγκαλιάζουν οι γονείς. Και αυτό το πράγμα τώρα, λοιπόν, πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ποιοι βοηθήσαν και ο Ραστέχνης. Να βοηθήσουμε λοιπόν. Να πούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και αυτή την πλευρά της παρουσίασης. Γιώργος Φραγκελάκης, αρχιπροπονητής. Πλαισιώνεται από δύο βοηθούς προπονητές πολλά χρόνια επίσης στον Πανιόνιο. Που έχει και κάποια φορά και κάποιο τρίτο μου είπε. Έχει βοηθούς τώρα. Έχει βοηθούς. Είναι ο Γιάννης ο Κοντοκώστας πολλά χρόνια και ο Νίκος Καραβασίλης. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει στα σπάργανα του συλλόγου, έχουν. Ενοικιωθεί, βοηθάνε και αυτά. Ο Εραστέχνης και το και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο και εγώ την χάνει να είμαι και αναπληρωματικό μέλος, αγκαλιάζει από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια. Ήρθανε οι άνθρωποι, μέχρι και στρώματα κουβαλήσανε για να μας βοηθήσουν. Κάναν απονομές, το αγκαλιάσανε. Μα να πούμε, συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι για να χτιστεί ένα. Είναι πάνω από 40 άνθρωποι που δουλεύουν, έστω και λίγο.
Είναι πάνω που βλέπουμε για να ξεκινήσει το τουρνουά. Για να ξεκινήσει, να στηθεί, να οργανωθεί. Να πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι και από τη διοίκηση, είναι και γονείς. Οι γονείς είναι δίπλα στα παιδιά τους και δίπλα στο σύλλογο. Έρχονται, βοηθάνε με όλους τους τρόπους, στηρίζουν την προσπάθεια. Κουβαλάνε, κάνουν τη γραμματεία, κάνουν ό,τι μπορούν και ό,τι τους καθοδηγούν. Και τώρα πια έχουν και εμπειρία για να έχουμε τουρνουά. Ακριβώς. Όμορφο ακριβώς. Και πετυχημένο. Αθλητές που για οποιοδήποτε λόγο δεν αγωνίστηκαν επίσης βοήθησαν πάρα πολύ και ήταν στο πλευρό μας, στη χρονομέτρηση, στη ζύγηση, όπου χρειάστηκε. Να πούμε για την Οργανωτική Επιτροπή, την οποία πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συνδρομή της. Παναγιώτης Βέλης, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ναι. Τα πάντα όλα. Είναι και μέλος του Εραστέχνη. Ο Παναγιώτης είναι και διευθυντής του Πανιωνίου, του Εραστέχνη, και είναι και υπεύθυνος εκεί στη γραμματεία. Καθημερινά έχει την πλήρη εικόνα του συλλόγου. Για όλα τα αθλήματα. Για όλα τα αθλήματα, αλλά στο τζούντο επίσης έχει κομβικό ρόλο. Ναι, τον έχω δει πολλές φορές και θα και το πολιτεί. Ακριβώς. Βόηθησε πάρα πολύ στο στήσιμο της οργάνωσης. Ήταν 24-24 ώρες επί δύο μήνες η σκέψη του στο πώς θα το διοργανώσουμε το βέλτιστο τρόπο. Ο Θοδωρής ο Χρυσανθακόπουλος, η Πέννη η Τυριτζή, η Μαριάννα η Δεδίλα. Ήταν το team μαζί με τη δική μου συνδρομή που ήταν επί δύο μήνες πάνω. Εσύ ήσουν ο κοντινέτου να τους δείξεις το τι και το πώς, γιατί δεν είναι του χώρου. Έτσι, δεν είναι του χώρου, αλλά τα παιδιά δώσαν την ψυχή τους, τη γνώση τους, το μυαλό τους, τις δυνάμεις τους. Τη βούλησή τους μετά. Τη βούλησή τους, βάλανε πλάτη και βοήθησαν τα μέγιστα στη διοργάνωση αυτού του τουρνουά. Εγώ την χάνω έτσι, με πολύ χαρά από το 2014 έφορος στο σύλλογο, έχω κλείσει και εγώ 10 χρόνια. Ναι. Έχω αναλάβει από τη θέση του αλτάρχη των αγώνων του Γενικού Επιθύνου όλα αυτά τα τουρνουά και με τεράστια χαρά όλη αυτή την εμπειρία τη δίνω, την προσφέρω για να την και έχουμε στην βελτίωση από χρόνο σε χρόνο. Έχουμε βελτίωση και πάμε για ακόμα περισσότερα. Δεν σταματάμε, ψάχνουμε να βρούμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Μην ξεχάσω τον Λάβρο τον Τζακίρη, ο οποίος έστησε άλλη μια πρωτοτυπία μάλλον πανελλήνια. Εκτός από τα παγκόσμια πρωταθλήματα που οργανώνει η Ομοσπονδία, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τουρνουά που είναι αυτή τη στιγμή στο καλεντάρι. Δεν νομίζω να κάνω λάθος που έχει live streaming. Ήταν ο Λάμπρος, είχε στήσει live streaming και τις δύο μέρες. Υπήρχε δημοσιευμένο σύνδεσμο. Δεν μου το είχε ενημερώσει ο Γιώργος, μπορεί να το ξέρει. Μπορεί να μην το. Εκείνη τη στιγμή να μην το. Αλλά είχατε ενημερωθεί κάποια στιγμή. Να νομίζω ότι το ήξερε σε βάση περιπτώσει. Ήταν ο Λάμπρος και τις δύο μέρες. Ακούραστος. Με την κάμερα στημένη. Με την κάμερα στημένη, με τις κάμερες στημένες, γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσει περισσότερες επιφάνειες και μετέδωσε αυτό το γεγονός. Μπορούσαν άνθρωποι που ήταν παππούδες των παιδιών, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να έρθουν στο γήπεδο να το δούνε από το σπίτι τους. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα αλλού. Αυτό δεν το ήξερα μέχρι τώρα. Δική μας πρωτοβουλία και με χαρά την προσφέραμε. Μην ξεχάσουμε τον Νίκο. Φαντάζομαι έχουν αποθηκευτεί και κάποια βίντεο. Σαφώς. Μην ξεχάσουμε τον Νίκο, μας προσέφερε τα φαγητά όπως παραδοσιακά βοηθάει το σύλλογο. Έκανε το μενού, το μπουδε. Έκανε μια πλούσια προσφορά και με αυτό εξυπηρετήσαν τις ανάγκες γραμματείας, διαιτητών, γιατί ήταν. Είναι πολλές ώρες. Να πούμε ότι το τουρνουά ξεκίνησε 10 ώρα το πρωί. Το τουρνουά ξεκινάει 9.30 ώρα το πρωί και τις δύο μέρες. Πλην όμως οι ζυγίσεις ξεκινάνε στις 8 και 4. Άρα ο πρώτος διαιτητής καταφθάνει γύρω στις 8. Και τις δύο μέρες παρόλο που πήγαμε άψογα στο προγραμματισμό, όταν ήταν πάρα πολλά τα άτομα, τελειώσαμε στο πρόγραμμά μας με, αλλά στις 9 το βράδυ. Αν σκεφτείτε. Τις ώρες αυτές ήταν αδύνατον να μην. Υπάρχει κάτι για τους ανθρώπους. Και να την καδίνα φυσικά του Νίκου, του Μιγόπουλου, που ήταν προσφορά κάποια πράγματα, καφέδες κτλ. Στους διαιτητές και στο προσωπικό για να βγει όλο αυτός ο Μαραδόνιος για τις δύο μέρες. Το πούμε λοιπόν ότι και του Νίκου Μιγόπουλου η καφετέρια και ο Νίκος. Με τα ωραία του τετριοπιτάκια κτλ. Προσέφερε. Είναι σημαντικές πινελιές αυτές. Μα σαφέστατα προσέφερε για να μην μείνουν οι άνθρωποι νηστικοί και να ψάχνουν σουβλατζίδι και τέτοια. Υπάρχουν διοργανώσεις δυστυχώς που μας παραπονούνται οι άνθρωποι ούτε να μπουκάλει νερό. Και εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Το προσφέρουμε πάντοτε με τη συνδρομή των ανθρώπων που κάνουν. Όταν ο άνθρωπος δουλεύει και εργάζεται μέχρι το βράδυ, νηστικό αρκούδι λένε. Και περιττό να πω ότι η Οργανωτική Επιτροπή και κάποια πρόσωπα που χρειαζόντουσαν εργαστήκανε από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τη 1 η ώρα τη νύχτα για να στηθούν τα στρώματα μετά τις προπονήσεις. Από την Παρασκευή το βράδυ λοιπόν ξεκινάει. Για να είναι έτοιμοι το πρωί, τι να προλάβει. Εγώ έφυγα 1 και 4 από το γήπεδο της Παρασκευής και το Σάββατο 6.30 ώρα το ανοίξαμε το πρωί. Μιλάμε
για έλεγχο τελευταίων λεπτομεριών, προσέλευση διαιτητών, προσέλευση προπονητών, προσέλευση αθλητών, επόμενων άνθρωποι που επαρχίες έπρεπε να είναι αυτό το γήπεδο. Είχε μία. Να έχουν μέρη... κάπου να κάτσουν, να έχει πρόβλημα. Έτσι. Αυτή η μέρη να δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Με χαρά. Μα, να πούμε και για τον κόσμο που δεν καταλαβαίνω. Ότι όταν ένα τουρνουά έχει 800 και συμμετοχές, βάζετε και τους γονείς. 800 είναι οι αθλητές. Εγώ νομίζω ότι εκείνο πώς το. Πώς θα το μακράσει, εκείνο το διήμερο πρέπει να είναι αριθμός πάνω των 2.000 ατόμων. Αλλά εξαιτίας της πολύ καλής ροής των αγώνων, ποτέ δεν παρατηρήθηκε συνωστισμός. Τελείωνε ο ένας. Τελείωνε ο ένας και ξεκινούσε ο άλλος. Επομένως η ροή των αγώνων. Μα εκ των πραγμάτων. Μα δεν φτάνει και ο χώρος να φιλοξενήσει εκεί. Ήτανε τόσο όμορφη η ροή. Που δεν περίμενε κανείς. Που έβγαινες έξω από το γήπεδο και νόμιζες ότι δεν υπάρχουν αγώνες. Οι εξέδρες ήταν γεμάτες με τους γονείς και τους συναθλητές. Πού είναι να παίξουν. Πού ήταν να παίξουν. Και απ' έξω ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αυτό και μόνο καταδεικνύει. Γιατί και λίγη καθυστέρηση να υπάρχει. Δεν υπήρξε καμία. Μπλοκάρει το σύμπαν. Δεν υπήρξε καμία. Ήταν εκπληκτικό αυτή η τεράστια, το λέμε με τεράστια περηφάνεια. Και αυτό είναι μεγάλο σύν, γιατί εσύ μέσα μπορεί να μην καταλαβαίνεις και να λες 10 λεπτά, 15 λεπτά τώρα τι να κάνουμε. Ο απ' έξω όμως που περιμένει, έρχεται ο επόμενος και δεν χωράει να πιάσει. Δεν το είχαμε. Καθόλου. Καθόλου. Το είχαμε μεριμνήσει με τον τρόπο που οργανώσαμε και στήσαμε τον προγραμματισμό μας. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και. Οπότε δεν υπήρχε ούτε δυσανεξία έξω. Απολύτως καμία. Πέρναγες και νόμιζες ότι είχε έναν αγώνα μπάσκετ. Κάποιος παίζει. Δεν υπήρχε τίποτε. Και αυτό αποδεικνύει και εκ των πραγμάτων πόσο καλά και ομαλά ήταν η ροή των αγώνων. Δεν σταματάμε. Τι άλλο να πούμε, να πούμε και για τις επιτυχίες μας, εντάξει, για τον Πανιόνιο μιλάμε τόσο αυτά. Κοιτάξτε, να πω κάτι ιστορικά για το τμήμα, διαδικαστικά για τον Τζούντο και να περιλάβω και τις επιτυχίες, γιατί θα γίνει περισσότερο κατανοητό ίσως, για όσους δεν το παρακολουθούν κοντά. Λοιπόν, εμείς έχουμε επικεντρώσει τελευταία χρόνια, από ό,τι κατάλαβα, σε ηλικίες 8, 10, 12 να έρθουν παιδιά φρέσκα. Εμείς έχουμε την εξής λοιπόν πορεία του τμήματος. Ιδρύθηκε το 2006, 2005, 2006, όπως. Κοντά 19 χρόνια. Κοντεύουμε σιγά σιγά τα 20. Ναι. Τα 10 που το παρακολουθώ, όπως ανέφερα, αλλά και νωρίτερα τα δικά μου παιδιά. Η πρόοδος αυτού του αθλήματος γίνεται κατά φουρνιές, όπως και σε άλλα αθλήματα. Ναι, σε πολλά. Δηλαδή, στην ενόργανη, στο δικό σας έχουμε. Παίρνει ο προπονητής και η βοηθή του μία ομάδα παιδιών από μικρή ηλικία, τα γαλουχεί, τα προπονεί, τα εξελίσσει και αυτή η ομάδα και αναπτύσσει δεσμούς μεταξύ της συνεργατικούς, αλλά και ανεβαίνει ηλικιακά. Ναι. Αυτό για να αποδώσει θέλει 6, 7, 8, 9 χρόνια. Ούτως ώστε το παιδάκι που ξεκίνησε 6 και 7 χρονών, να φτάσει στις κατηγορίες που παίζει πανελλήνια πρωταθλήματα 13-14. Γι' αυτό παλεύουμε να ξεκινήσει νωρίς. Ακριβώς έτσι γίνονται τα πράγματα. Αυτό λοιπόν μοιραία έχει κύκλους ανόδου και κύκλους αναδιάρθρωσης. Ανοίγει κύκλος, κλείνει κύκλος. Ο κύκλος λοιπόν ο βασικός τελείωσε στον κορονοϊό. Τα παιδιά που ήταν 8 χρονών πριν κάτι. Είχαν φτάσει μεγάλα. Για διάφορους λόγους όπως συνήθως. Πηγαίνουν φοιτητές, πηγαίνουν φοιτητές, κάποια μπορεί να επιλέξουν επειδή ο Πανιόνιος είναι και με λύση και κάποιο άλλο άθλημα. Ναι. Αυτός ο κύκλος λοιπόν έτυχε να κλείσει κάπου. Έτυχε να κλείσει περίπου να συμπέσει με την έναρξη του κορονοϊού. Όταν επανεκκίνησε το τμήμα να λειτουργεί, ήθελε ένα restart το οποίο και γίνεται. Αυτά τα παιδάκια που ήταν πριν από 2 χρόνια και 3 χρόνια στα mini juniors έχουν φτάσει πλέον στα juniors alpha. Στα Juniors Alpha, όπου κερδίσαμε και το ομαδικό, ναι. Υπάρχει μια. Που έγινε. Ακριβώς. Υπάρχει μια εξαιρετική ομάδα, η οποία σιγά σιγά θα προωθηθεί στους 5Β, όπου είναι και η πρώτη ηλικιακή κατηγορία που διεξάγεται πανελλήνια διοργάνωση. Α, σαν πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έχουμε λοιπόν την απόλυτη πεποίθηση, βλέποντας τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και τη συνέχεια του τμήματος, ότι υπάρχει μια εξαιρετική μαγιά νέων αθλητών, που σιγά σιγά θα ξεμητήσει. Σε επίπεδο πανελλήνιων. Έχουν αποκτήσει 5-6 χρόνια εμπειρίας. Κάποια από αυτά πηγαίνουν και σε διεθνείς αγώνες σε αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες. Πράγμα που οφείλεται στην τεχνογνωσία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια αναπτύξει και δεν υπήρχε σε εμάς. Και στην αγάπη και στο μεράκι του Γιώργου. Αυτό... Όπου βρει το τουρνουά,
Έτσι. Ο Γιώργος έχει γράψει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ως προπονητής. Μα πού ήταν, ήταν στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, στην Βουλγαρία, πού ήταν. Ήταν στα Σκόπια, Σαββατοκύριακο, τώρα που μιλάμε, έχει τρεις αθλητές στη Βουλγαρία. Από αυτούς του Juniors Alpha. Τώρα που μιλάμε, αύριο έχει. Και πριν ένα μήνα ήταν στα Σκόπια. Ακριβώς. Είναι η μαγιά και η τεχνογνωσία των χρόνων που προηγήθηκαν. Αυτά τα παιδιά θα εξελιχθούν. Και είμαστε πεπισμένοι ότι αν δεν γίνει κάτι έτσι, απρόβλεπτο, θα υπάρχει μια ομάδα 10-12 αθλητών που σε μερικά 2-3 χρόνια θα σαρώνει τις πανελλήνιες διοργανώσεις. Αυτός είναι ο στόχος, η επιθυμία, το όραμα των παιδιών, το όραμα των προπονητών, το όραμα των γονέων και κυρίως θα είναι το πρότυπο των παιδιών που σήμερα είναι 5-6 χρονών και ξεκινάνε την πορεία τους. Επομένως, ο κύκλος αυτός που ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια μετά τον κορονοϊό αρχίζει και αποδίδει σιγά σιγά τους πρώτους καρπούς. Και στα επόμενα 2-3 χρόνια είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα για το σύλλογο. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα παίρνουν μετάλλια, τα μετάλλια των τουρνουάτων, των κατηγοριών στα οποία αγωνίζονται, θα γίνει όμως κτήμα τους και μεγαλύτερες διακρίσεις πολύ σύντομα. Για να πω τώρα το παρελθόν, το διασυλλογικό, δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Αττική. Γίνεται συνήθως. Υπάρχει το πρόβλημα, το πρόβλημα εξευρέσεως γηπέδου. Το θεωρείτε ότι θα ανοίγει πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολο, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει περισσότερα γήπεδα, υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, δεν το γνωρίζω. Μας είχε ανοίξει. Πόσο καιρό έχει να γίνει. Αττική έχει γίνει, αλλά δεν γίνεται στην Αθήνα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει γίνει στο Λουτράκι, το νοτίου Ελλάδος. Α, το νοτίου Ελλάδος. Όχι, λέω το Πανελλήνιο, η τελική φάση. Η τελική φάση τα τελευταία χρόνια γίνεται στη Θεσσαλονίκη, γίνεται στο Αμίντεο. Τώρα έχουμε Πανελλήνιο ανδρών σε 10 μέρες, το οποίο γίνεται στην Ξάνθη. Μας έγιναν επισήμως πέρυσι μια συζήτηση μήπως μπορέσουμε να το διοργανώσουμε εμείς, πλην όμως ήθελε 2 ημέρες που δεν ήταν διαθέσιμες. Οι σχέσεις με την Ελλάδα. Για πότε? Για το ερχόμενο? Ίσως τη χρονιά που μας έρθει, αν μπορέσουμε και εξασφαλίσουμε το γήπεδο, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια διοργάνωση. Εδώ είναι κάτι που. Ναι, θα το κοιτάξουμε. Θα το κοιτάξουμε. Εάν τυχόν. Βέβαια το Πανελλήνιο, να πούμε ότι το Πανελλήνιο είναι διασυλλογικό. Δεν είναι. Χρειάζεται νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Σταύρο, να είναι έφηβοι, νέοι, παιδες, όχι. Τα πανελλήνια γίνονται ανά ηλικιακές κατηγορίες. Κατηγορίες. Βέβαια, επειδή είναι πανελλήνιο και έχει άλλου τύπου συμμετοχές, από, μαζεύονται και εκεί πολλοί αθλητές, ειδικά στις λίγο μικρότερες ηλικίες. Ναι. Όμως, δηλαδή διάσεις... μπορεί να κάνεις το πανελλήνιο παιδικό. Ακριβώς. Παιδον Β ή παιδον Α όπως έχουμε στις δικές μας κατηγορίες. Ναι. Όμως, τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία επιδιώκει και καλά κάνει να γίνονται και ομαδικές συμμετοχές, πράγμα που εκ των πραγμάτων εξορισμού σημαίνει και δεύτερη μέρα. Δηλαδή το Πανελλήνιο των Ανδρών που θα γίνει τώρα διεξάγεται 2 μέρες, την πρώτη μέρα διεξάγεται το ατομικό και τη δεύτερη γίνεται το ομαδικό. Επομένως, αν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Πάσα σαν σύλλογο, σαν ομάδα. Πάσα σύλλογο. Εκεί λοιπόν, αν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η δεύτερη μέρα του γηπέδου, υπάρχει δυσκολία. Έτσι, δεν είναι όμως πριν και καλά χάνει. Υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί, υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες δίνουμε το βάρος που πρέπει να δίνουμε. Εάν τυχόν η Ομοσπονδία θελήσει να μας αναθέσει και εμείς έχουμε το γήπεδο. Τώρα έχουμε πάντως την αξιοπιστία και τα γένια μετά από όλα αυτά. Δεν έχουμε απλά την αξιοπιστία. Εγώ νομίζω ότι θα μας ανατεθεί με τη βεβαιότητα ότι θα κάνουμε το καλύτερο τουρνουά που θα μπορούμε. Την έχουμε κάποιο και... από αυτά. Την έχουμε και παιδών, εφήβων, όποιο νομίζουν εκείνοι. Ναι. Όποιο νομίζουν εκείνοι και όποιο μπορούμε με βάση το γήπεδο. Ότι θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε είναι δεδομένο. Και εάν μας δοθεί αυτή η ευκαιρία, να είστε βέβαιοι, θα το απογειώσουμε. Είναι τόση χαρά μας να και βέβαια θα πρέπει να προωθηθεί και να γίνει και. Η σωστή διαφήμιση θα γίνει. Σε όλη την πλατεία πρέπει να γίνει, άμα είναι. Θα γίνει γιατί εκεί πλέον. Αλλά θα δούμε. Με μία ηλικιακή κατηγορία μόνο, το γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενήσει και κόσμο που θα θέλει απλά να δει τους αγώνες και να γνωρίσει το άθλημα. Έτσι. Αυτό θα με μία ηλικιακή κατηγορία. Γιατί τα άτομα θα είναι πια πόσα. Περιορισμένο. Εξαρτάται την ηλικιακή κατηγορία. Μπορώ να σας πω νούμερα. Αν είναι παιδες Β θα είναι πάνω από 200. Αν είναι έφηβοι θα είναι λιγότεροι. Αλλά αν είναι έφηβοι. Ναι, αλλά άλλο το 900 είναι. Δεν το συζητάω. Καμία σχέση. Αλλά μπορεί να έχει και κόσμο που θέλει να έρθει να δει. Και θα υπάρχει η ευκαιρία. Και θα τον προσκαλέσουμε αυτόν τον κόσμο. Θα τον αλλά ας μην προτρέχουμε. Για πότε είναι αυτά, Μάρτιο, Απρίλιο, πότε είναι, πότε γίνονται. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το καλεντάρι, αλλά είναι περίπου Φεβρουάριο, Μάρτιο. Μάρτιο, ναι. Έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο ακόμα προφανώς και δεν το ξέρουμε, αφού δεν έχει οριστεί καν ημερομηνία. Αλλά αν μας ζητηθεί, είμαστε έτοιμοι να το. Εγώ πιστεύω ότι θα έχετε και από τον Εραστέχνη και από όλα τα πλήματα. Θα βρεθεί ένα. Να μην χαθεί. Αν υπάρχει πρόταση, έτσι. Πρέπει να έρθει η πρόταση. Ασφαλώς. Αλλά
Είμαστε σίγουροι ότι με την ποιότητα που είχε η τελευταία και με τη χαρά που πήρανε διοργάνωση, η οποία αποδείχθηκε και από την προσέλευση των ανθρώπων που προσήλθαν, όπως το προαναφέραμε, έχουμε εξασφαλίσει εισιτήριο προτίμησης. Δεν λέω τίποτε περισσότερο, γιατί όλα αυτά θα τα δούμε όταν ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, για να ξέρουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Τώρα λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το τουρνάκλιν, πριν κλείσουμε την εκπομπή, γιατί έχουμε πει πολλά, θέλω να μου πεις τώρα κι εσύ ανέφορος, γιατί ο Γιώργος μιλήσαμε πιο πολύ για την ανασκόπηση της χρονιάς. Τι έχουμε να κάνουμε, να ξέρετε ότι το μοναδικό τμήμα του Πανιωνίου, που εδώ και πολλά χρόνια, με στερήσει, και μιλάω για οικονομικά, να πούμε σε παρένθεση ότι όλοι αυτοί που βοηθήσανε το κάνανε εθελοντικά. Αυτά πρέπει να τα λέμε, γιατί ξέρετε κάποιοι... Αυτό είναι ο Πανιώνιος. Αυτό είναι ο Πανιώνιος, αλλά εγώ οφείλω να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμμετέχουν, βοηθάνε για να γίνει ένα ολόκληρο τουρνουά δύο μέρες, 28 ώρων, επειδή αγαπάνε το σύλλογο. Και επειδή νιώθουν το σύλλογο η οικογένειά τους. Έτσι δεν είναι? Ούτε συζήτηση. Ποτέ δεν πέρασε το μυαλό κανός οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα, όχι μόνο, και μάλιστα μην πω ότι να φέρει και σαν του, να βοηθήσει και ο ίδιος, αν δεν υπήρχε ο Χίψης Εθνικός, έτσι. Αυτό θέλουμε να πούμε, ότι ο Πανιώνιος είναι μια οικογένεια. Και αυτό λέμε από αυτή την εκπομπή, ότι όποιος φέρνει τα παιδιά του στον Πανιώνιο πρέπει να είναι έτοιμος να ξέρει ότι μπαίνει σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια που οι αξίες και τα ήθη έρχονται από την είδηση του Πανιώνιου στη Σμύρνη. Αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε. Γι' αυτό λεγόμαστε και ιστορικός, έτσι. Δεν είναι ότι ερχόμαστε να δώσουμε κάποια αξία και ήθος και στην νεολαία μια προοπτική καλή για τα επόμενα χρόνια που έρχονται, που μεγαλώσουν και πάνε στο Πανιώνιο. Θέλω να πω, γιατί τελευθολόγησα και εγώ είμαι πολυλογάς, το μόνο τμήμα ήθελα να πω, που μέσα από τον προπονητή τους και τους εφόρους τους, θα μας πει τα χρόνια τώρα εδώ στο άλλο, συμμετέχει σαν τμήμα σε τουρνουά ευρωπαϊκά από τον ερασιτέχνη Πανιώνιο. Να μου πείτε σε τι τουρνουά να συμμετέχει το βόλεϊ, αν δεν έχει διακριθεί να παίξει Ευρώπη. Μιλάω για τα υπόλοιπα τμήματα. Δεν μιλάω για τα ομαδικά. Το μόνο τμήμα που ξεκίνησε δειλά-δειλά στην αρχή, θα μας τα πει τα χρόνια εδώ στο άλλο, σειρά και τα πρώτα, να πηγαίνει με αποστολές σε προηγμένες χώρες όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία για το συγκεκριμένο άθλημα που λέμε το τζούντο. Γαλλία ήταν. Και Γαλλία. Όχι, Ολλανδία, ναι. Όχι, έχουν πάει και Βέλγιο. Λοιπόν. Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, θα τα πούμε. Λοιπόν. Και συνεχίζει να παίρνει εμπειρίες από εκεί, και θα πω κι εγώ για να δικαιολογήσω πώς γίνεται να καταφέρουμε σε τέτοια τουρνουά με τόσους ανθρώπους να τα κομματάρουν και να τα οργανώνουν. Μα οι άνθρωποι όλοι αυτοί μαζί με τον προπονητή έχουν συμμετέχει σε τουρνουά που η οργάνωση εκεί είναι άλλου επίπεδου. Δεν το συζητάω. Πες τα τώρα, εσύ να μην τα λέω. Πόσα χρόνια είναι τώρα αυτό στην Ευρώπη? Είναι περίπου 9. Είναι 9 χρόνια. Εγώ το είπα αυτό για να μου κάνεις ένα πρόλογο και να μου πεις τι έχουμε για Ευρώπη, αν έχουμε να πούμε και καμιά προοπτική. Αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι δεν έχουν προκηρυχθεί τα παγκόσμια πρωταθλήματα, δεν υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, γιατί θα αναμένουμε τα αποτελέσματα από αυτά. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι, όταν υπάρχει διοργάνωση πανελληνίου πρωταθλήματος, οι 2-3 πρώτοι αθλητές σε κάθε κατηγορία, αυτοδικαίως και με την επιλογή μετά της Ομοσπονδίας, απαρτίζουν τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων, που πάντοτε έχουμε συμμετοχή, και το πρώτο πράγμα που κερδίζουν ως επιβράβευση, να την πούμε έτσι, είναι η συμμετοχή στους Βαλκανικούς αγώνες. Ναι. Τους πιο κοντινούς εδώ. Οι οποίοι όμως, παρεμπιπτόντως, θα πω, είναι πολύ σκληροί αγώνες. Γιατί να πούμε ότι αυτές οι χώρες έχουν παράδοση στο τζούντο. Έχουν τεράστια παράδοση στο τζούντο, η Βουλγαρία. Έτσι. Όχι, έχουν Ολυμπιονίκες, όχι μόνο. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό η παράδοση που έχουν, και οι λαοί έχουν τις ιδιαιτερότητες. Εδώ είναι Βαλκάνια που λέμε. Εδώ είναι Βαλκάνια. Μα να πούμε, όποιος θυμάται παλιά από ελληνορωμαϊκή και από ελευθερία πάλι, ή από τζούντο, ή από αθλήματα επαφής, οι Βαλκανικές χώρες είχαν μετάλλια Ολυμπιακά, παγκόσμια, δεν είχαν. Είναι και κάτι περισσότερο. Το τζούντο, επειδή είναι ένα πολύ ασφαλές άθλημα επαφής. Γιατί έχει κανόνες. Όχι μόνο έχει κανόνες, είναι και η φύση του τέτοια. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μας έρχεται. Θα το πούμε και αυτό. Ήθελα να το πω εκεί που έλεγες για τον Πανιώνιο και την οικογένεια. Ναι, να το πούμε λοιπόν αυτό πριν φτάσουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ότι τζούντο στα Ιαπωνέζικα, αυτές οι συλλαβές σημαίνουν ο δρόμος της ευγένειας. Και
Και αυτό... του... Εννοείται και του αλληλού σεβασμού. Αυτό λοιπόν έχει διαποτίσει και τη φιλοσοφία του αθλήματος και φυσικά είναι το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να μεταδώσουν οι προπονητές στα μικρά παιδάκια όταν μπαίνουν. Είναι φοβερό να βλέπεις παιδάκια 5 και 6 χρονών. Το τι επιτρέπεται και τι δεν. Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι το αθλητικό μέρος. Εγώ λέω για το συμπεριφορικό. Ναι. Κάθε προπόνηση ξεκινάει και τελειώνει με χαιρετισμό. Ο χαιρετισμός αυτό σημαίνει ότι τα παιδάκια, ακόμα και αν είναι 6-7 χρονών, παρατάσσονται απέναντι τους δασκάλους τους και υποκλίνονται μεταξύ τους. Αυτό, αν το συγκρίνουμε με εικόνες άλλων αθλημάτων, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορώ να σκεφτώ τώρα, θεωρώ ότι όχι μόνο το δεν έχει καμία σχέση, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Είναι, αν μη τι άλλο, αρκετά διαφορετικό. Ναι. Και επίσης, αυτός ο χαιρετισμός, τα παιδιά μαθαίνουν σιγά σιγά να τον κάνουν, ακόμα και όταν μπαίνουν στον χώρο. Δηλαδή, βγάζουν τα παπούτσια τους, τα αφήνουν έξω από τα στρώματα, γιατί φυσικά στα τατάμι πατάνε εξυπόλυτοι για λόγους αθλητικούς και υγιεινής, φυσικά, γιατί έτσι είναι το άθλημα. Μαθαίνουν όμως να υποκλίνονται ακόμα και πριν μπουν στον χώρο που τους φιλοξενεί. Αυτό μπορεί στην αρχή να φαίνεται μια απλή, ναι, ας πούμε, διαδικασία. Στην πορεία όμως διαποτίζει τα παιδιά με αρχές ευγένειας, σεβασμού, προσοχής. Και αυτό να το πω και ένα αυτοπειθαρχία. Και ένα βήμα παρακάτω, στην πορεία του αθλήματος, στο αγωνιστικό τζούντο, στα μεγάλα παιδιά εννοείται φυσικά, από 14-15 χρόνια και πάνω, υπάρχουν και άλλες τεχνικές, αθλητικές τεχνικές, οι οποίες είναι να εξουδετερώσει τον αντίπαλο με μια εξάρθρωση, με έναν τμιγμό, ελεγχόμενο προς Θεού, με ασφάλεια. Αλλά. Υπάρχει και διαιτητής. Όχι μόνο υπάρχει διαιτητής, υπάρχει και προπονητής που τα διδάσκει γιατί πρέπει να τα δώσουν για τις ζώνες τους, πρέπει να τα δώσουν στις εξετάσεις τους κτλ. Mm. Εκεί λοιπόν αναγκαστικά προσομοιώνουν τις καταστάσεις αυτές. Τι γίνεται λοιπόν εκεί. Όταν ο αθλητής με συγκεκριμένο σινιάλο δύο φορές χτυπάει είτε το έδαφος, είτε το πόδι, είτε το χέρι του στην αθλητή του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ότι παραδίνεται, που σημαίνει ότι αυτή η πίεση που του ασκείται πλέον είναι ενοχλητική. Δεν υποφέρεται. Δεν υποφέρεται. Η αντίδραση των αθλητών σε αυτό το κάλεσμα, επειδή τη μία είναι η επιτιθέμενη και την άλλη η αμυνόμενη, είναι ακαριέα. Ναι. Αυτού του τύπου η πειθαρχία. Και πρέπει να είναι. Και πρέπει να είναι και έτσι διδάσκονται να είναι. Αυτή η ακαριαία αντίδραση είναι προϊόν από την πολύ μικρή ηλικία του να πειθαρχεί αμέσως στο τι ακριβώς σου λέει ο συναθλητής σου κατά. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό το πράγμα ότι ο δρόμος της ευγένειας δεν είναι ένα ευχολόγιο. Είναι κάτι που στην καθημερινή ενασχόληση των παιδιών, από την ώρα που θα μπουν στο γήπεδο και θα σεβαστούν την καθαριότητα και το χώρο, μέχρι που θα χαιρετήσουν τον αντίπαλό τους πριν ξεκινήσουν να παλεύουν, έστω και στην προπόνηση. Ναι. Ή ο χαιρετισμός που θα γίνει στην αρχή και στο τέλος της προπόνησης είναι στοιχεία τα οποία, θέλοντας και μη, ενσωματώνονται στην ψυχολογία των παιδιών και στο χαρακτήρα τους και θεωρώ ότι τους κάνουν τεράστιο καλό σε όλη τη ζωή τους. Να πω κάτι που επίσης γίνεται μόνο στο δικό μας τουρνουά. Είναι κάτι που το είχαμε δει σε αγώνες του εξωτερικού και το ενσωματώσαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Ναι. Ήταν ότι αυτός ο χαιρετισμός των αθλητών τον καθιερώσαμε και πριν την έναρξη κάθε ηλικιακής κατηγορίας. Δίνοντας μια πανέμορφη εικόνα στα παιδιά που παρατάσσονται όλα στις γραμμές του γηπέδου, παρατάσσονται απέναντί τους οι διαιτητές όλοι και με πρόσταγμα του αρχιδητή χαιρετιούνται μεταξύ τους και επιπλέον χαιρετούν και τον κόσμο στις εξέδρες, ο οποίος όχι μόνο έχει την ευκαιρία να τα χειροκροτήσει, αλλά παίρνει και μια πρώτη γεύση του τι σημαίνει σέβομαι το χώρο και τον αντίπαλο πριν ξεκινήσω να διαγωνίζω. Αυτά ως προς το σκέλος της ευγένειας. Να πω δύο κουβέντες μόνο για τους αγώνες του εξωτερικού κτλ. Αν έχουμε προγραμματίσει κάτι. Γιατί... Δεν έχουμε προγραμματίσει εν ώψη του ότι περιμένουμε τη διεξαγωγή των πανελλήνων πρωταθλημάτων Φεβρουάριο-Μάρτιο που θα ολοκληρωθούν. Θα επιλεγούν οι αθλητές που θα παρτίσουν τις εθνικές ομάδες και θα στελεχώσουν και τις ομάδες που θα παίξουν. Έχουμε χρόνο ακόμα. Τις δύσκολες βαλκανικές διοργανώσεις, να πω ότι στις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία κτλ., Κροατία, Ρουμανία, υπάρχει το τζούντο επειδή είναι ασφαλές άθλημα, όπως είπαμε, γιατί το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν είναι να πέφτουν, να διαχειρίζουν τις πτώσεις τους κτλ. Είναι μαζί με την κολύμβηση στα περισσότερα σχολεία διδασκόμενο, κάτι που δεν γίνεται εδώ. Και στη Ρουμανία. Κάτι που γίνεται κατά κόρον σε ευρωπαϊκές χώρες πολύ προηγουμένες στο τζούντο, όπως η Γαλλία, ναι, στην οποία είναι το δεύτερο άθλημα μετά την ποδηλασία και μετά είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι. Στην Πολωνία, από ό,τι ξέρω, είναι τεταγμένο μαζί με το κολυμπητήριο, διαλέγουν τα παιδιά ένα από τα δύο θύματα στο δημοτικό. Από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Και επιπλέον να πω ότι σε αυτές τις χώρες, κυρίως πρώην, ας πούμε έτσι, ανατολικού μπλοκ, ναι, ας το πούμε έτσι, για να τις διακρίνουμε, ναι, ναι, δίνουν και μοριοδοτήσεις αυτά τα αθλήματα, εκτός από τους, δεν ξέρω, για τις εξετάσεις τους, για την πρόσληψή τους στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Θεωρείται πρόκριμα ότι ένα παιδί έχει μάθει στο τζούντο να,
να πάρει μοριοδότηση για να. Επομένως αυτό δίνει μεγάλο και κίνητρο. Και εύλογο νομίζω. Δίνει μεγάλο κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν και να είναι πολύ πολύ προπονημένα όταν πάμε και τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Ναι. Υπ' αυτή τη λογική λοιπόν, να πω και να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι ότι οι βαλκανικοί αγώνες είναι δύσκολοι αγώνες και δύσκολα διακρίνεται κάποιος. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, σαν Ελλάδα, τώρα θα πω σαν Πανιόνιος, γιορτάζουμε πολλές επιτυχίες αθλητών μας σε Βαλκανιάδες. Τώρα, σε διεθνείς διοργανώσεις, ευρωπαϊκά και άλλα πρωταθλήματα είναι αρκετά δυσκολότερο και πολύ απαιτητικότερο. Πλην όμως επιλεκτικά με επιλογή των προπονητών έχουμε μετάσχει και κατά καιρούς με επιτυχία σε με μετάλλια κτλ. Σε τέτοιους αγώνες. Σε σοβαρά μεγάλα του Γαλλία. Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία έχουμε πάει. Είχαμε το διάλειμμα με τον κορονοϊό που δεν μπορούσαμε. Αυτό μας έκανε μεγάλη ζημιά. Είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι αυτή η φουρνιά που τώρα είναι 9-10. Θα έχει δυνατότητα. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα και προς αυτό είναι και η ατελείωτη όρεξη του Γιώργου να τους πηγαίνει, να παίρνουν τις εμπειρίες σε χώρες γειτονικές, να αναμειχθούν με παιδιά άλλων εθνικοτήτων. Να πάρουν γερές δόσεις εμπειρίας. Ότι αυτό για να οργανωθεί, όπως έχουμε μάθει από προηγούμενες εκπομπές, από προηγούμενα χρόνια, στην ερώτηση που έκανε στο φίλο μου το Στάβρο, για να πάμε στο τουρνουά τον Απρίλιο, πριν τα Χριστούγεννα πρέπει να ξεκινήσουμε να το. Όχι μόνο αυτό, το τουρνουά του Απριλίου έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον από Σεπτέμβριο από τους ξένους. Από τους ξένους. Είναι για τόσο οργανωμένη η διάρκεια. Δηλαδή, εμείς η μοναδική περίπτωση να καλέσουμε αθλητές και να έρθουν, γιατί έχουμε τις διασυνδέσεις και τις γνωριμίες όπως έχουμε πάει και εμείς. Πρέπει δηλαδή, 6 μήνες πίσω. Θέλουμε 6 μήνες πίσω. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτό. Αυτό δεν έχει και όπως καταλαβαίνετε στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τη χώρα μας τώρα, για τα ελληνικά δρόμενα. Όπως καταλαβαίνετε, 6 μήνες πριν δεν μπορεί, και δεν το λέμε μόνο για το Πανιόνιο, για όλο το κράτος, για όλη τη χώρα. Δεν μπορεί να σε δεσμευτεί κανείς ότι εγώ θα μπορώ, ξέρω εγώ, 10 με 15 Φεβρουαρίου να έχω πιστό, γιατί δεν ξέρω. Όχι, το έχουμε. Όχι, γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί δεν ξέρω η Ομοσπονδία πότε θα έχει ορίσει τους αγώνες να γίνουν για τα πρωταθλήματα που. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Είμαστε πίσω, Σταύρο, είμαστε πίσω. Και το δεύτερο σκέλος είναι η διαθεσιμότητα των κυπέδων. Ναι, αυτό είναι. Τα οποία. Άμα έχει να παίξει, άμα έχει να παίξει το εφηβικό, το αντρικό, το Σάββατο, εκείνη την ημέρα, εντός έδρας. Και την Κυριακή το γυναικείο. Είναι άνιδες, εντός έδρας. Πώς θα κάνουμε το πράγμα. Δεν γίνεται. Πρακτικά δεν το έχουμε καταφέρει. Δεν το έχουμε. Ευελπιστούμε. Να καλέσουμε. Να καλέσουν. Έχουν έρθει κατά καιρούς, αλλά έχουν έρθει μεμονωμένα και όχι στον όγκο που θα θέλαμε να το κοινοποιήσουμε. Και όχι με προγραμματισμό, έχουν έρθει με προγραμματισμό. Όχι εξαμήνου, δεν μπορούσε. Όχι. Αλλά ειδοποιήθηκαν ότι ξέρεις, επίκειται μια διοργάνωση και κάποιες φορές μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν. Το θέλουν, δεν τίθεται ζήτημα. Ναι. Το θέλουν. Έτσι, δηλαδή, έστειλα στο Βέλγιο στους φίλους μας που έχουμε πάει. Ναι. Ότι εκείνη την ημέρα δεν ήρθαν γιατί δεν μπορούσαν. Ότι πέρυσι, ας πούμε, 600 άτομα. Αγωνίστηκα σε μία μέρα και μου λέει είσαι τρελός για τα σίδερα. Ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Λέω, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας το ανακοινώσουμε νωρίτερα, το φτιάξαμε. Αν μπορείτε, ελάτε. Δεν θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ, Σταύρο, για το τουρνουά. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, και ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για τον τζούντο, γιατί ο δρόμος της ευγένειας, εμείς εδώ στον Πανιόνιο που είμαστε και λίγο λιγότεροι. Θέλουμε να είμαστε και λίγο πιο δυνατοί, όπως καταλάβετε. Και θέλουμε να πούμε στους γονείς ότι διαπλάστε το σώμα, γυμνάστε το σώμα, αποκτάει αυτοπεποίθηση και ο νέος και η κοπέλα. Να πούμε ότι έχουμε και κοπέλες, έχουμε και πολλά κορίτσια. Όχι μόνο έχουμε πολλά κορίτσια, είναι κάτι που εν όψει και όλων αυτών που αντιμετωπίζουμε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και για τα κορίτσια να ξέρουν να φυλάξουν τον εαυτό τους. Όπως και για να αλλάξει η κοινωνία. Και να αποκτήσουν και εκείνα μια αυτοπεποίθηση χωρίς να γίνονται ούτε επιθετικά, ούτε να αντιβαίνει στην κοριτσίστικη πλευρά του χαρακτήρα τους. Λοιπόν. Και μέχρι τα 12-13, να ξέρετε, ηλικιακά, αυτό είναι δοκιμασμένο προπονητικά, έχουν και περίπου τις ίδιες επιδόσεις. Δηλαδή, τα κορμάκια των αγοριών και των κοριτσιών δεν αλλάζουν τόσο. Είναι εισάξια και παλεύουν στα ίδια τουλάχιστον μέχρι τα 12. Μέχρι τα 12. Λοιπόν, να, και με μια έτσι γυναικεία, ας πούμε, έτσι, πιο φρεσκάδα και πιο ωραία, έτσι, με ένα πιο ωραίο τόνο, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία θα ανέβει σύντομα και στο διαδίκτυο να την παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εγώ έχω να πω
ότι τα αδύνατα γίνονται δυνατά στον Πανιόνιο, σε αρκετούς τομείς. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Σταύρο και όλα τα παιδιά που βοηθάνε τον Τζούντο για να φτιάξουμε χαρακτήρες και νεολαία που θα ακολουθούν το δρόμο της ευγένειας και της πειθαρχίας. Όπως λέει και το. Και το τμήμα που είναι υπεύθυνος και ιδρυτής, να πούμε. Ιδρυτής, όχι. Εντάξει, υπεύθυνος και πάρα πολλά χρόνια. Γιώργος, Γιώργος. Πολύ πριν γίνει σε φόρο. Ναι. Πολύ πριν γίνει σε φόρο. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους, να είστε καλά. Με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλά πάμε γιατί είναι περιμένει κοπέλες.